Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τον Ευάγγελο Ζάπα, για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα ευεργέτη, ε, γιατί ήταν εκεί από τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα πολύ, και δεν ξέρω αν είναι ευρέως γνωστό αυτό, στην αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Όχι, οι αυτό δεν το ήξερα ούτε και εγώ. Οι Ολυμπιακοί το πού... Αγώνες, λοιπόν, δεν έγιναν πρώτα πρώτα το 1896 πρώτη σύγχρονη, υπήρχε μία, έτσι, ένα background θα λέγαμε σε όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν τι έκανε και πώς έφτασε σε αυτή τη χορηγία των αγώνων και πώς φτάσαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 και τι έκανε ακριβώς αυτός ο Έλληνας επιχειρηματίας για τη χώρα μας. Γεννήθηκε λοιπόν στο χωριό Λάμποβο, στη Βόρεια Ήπειρο, το 1800 και ήταν γιος του Βασίλη Ζάπα, ο οποίος ήταν ένας από τους σημαντικότερου εμπόρου της περιοχής. Το χωριό, το χωριό του ανήκε στην επαρχία Τεπελενίου, που ήταν η ιδιαίτερη πατρίδα του Αλή Πασά. Στα 13 του χρόνια τον στρατολόγησε ο Αλή Πασά και τον έστειλε ω φρούραρχο σε ένα, σε ένα φρούριο των Ιωαννίνων. Με όταν συμμάχησαν οι σουλιώτε πλέον με τον Αλή Πασά, ο Ευαγγέλη Ζάπα, όπω λεγόταν, γιατί εκτό από Ευάγγελο τον έλεγαν και Ευαγγέλη Ζάπα, βρέθηκε στο στρατόπεδο του Εθνικοαπελευθερωτικού ε, Αγώνα των Ελλήνων το 1821 και τέθηκε υπό τις διαταγές του Μάρκου Μπότσαρη. Όταν έφυγε από τη ζωή ο Μάρκος Μπότσαρης, πολέμησε στο πλευρό του αδελφού του, του Κωνσταντίνου Μπότσαρη. Πρέπει να σου πω ότι πολέμησε και με άλλους μεγάλους αγωνιστές, όπως ήταν ο Καραϊσκάκης, ο Κολοκοτρώνης και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος. Το θα σε διακόψω λίγο. Μου κάνει εντύπωση που πολλοί Έλληνες ε, στη φρουρά του Αλή Πασά και μετά είχαν μεταπηδήσει Έπαιξε πάρα, πολλής, έπαιξε, δηλαδή. Όχι, έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι, έπαιξε πάρα σημαντικό ρόλο στο, το γεγονό ότι ο Αλή ε, στι σχέσει μάλλον του Αλή Πασά και τη υψηλή πύλη, επήλθε μία ρήξη κατά τη διάρκεια τη επανάσταση. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι οι σουλιώτε συμμάχησαν μετά. Αυτό τα λέει όλα. Συμμάχισαν με τον πρώην εχθρό του, με τον Αλή Πασά. Καταλαβαίνει λοιπόν πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό. Βέβαια η, η Οθωμανική πύλη δεν το άφησε έτσι αυτό. Ξέρει ότι ο Αλή Πασά θανατώθηκε. Ναι, ναι. Και μάλιστα κοντά στι αρχέ τη επανάσταση. Το 1888. Το θυμάμαι. Και μάλιστα από το Χουρσίτ Πασά που έχουμε κάνει και αφιέρωμα γι' αυτό. Πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι, ναι, αυτό βλέπω ότι πολλοί είχαν μεταπει και μεγάλα ονόματα. Είχαν μεταπηδίσει στον απελευθερωτικό Λοιπόν, ένα λοιπόν από αυτού από την αυλή του Αλή Πασά βρέθηκε στο εθνικό απελευθερωτικό στρατόπεδο. Θα λέγαμε έτσι, ήταν και ο Ευαγγέλης Ζάπας. Λοιπόν, στο τέλος της επανάσταση αρνήθηκε να πάρει τη χρηματική αποζημίωση ε, που έπαιρναν όλοι οι αγωνιστές του 1821 και μετανάστευσε στο Βουκουρέστι το 1831 συγκεκριμένα. Η περιοχή αυτή των παραδουνάβιων ηγεμονιών είχε εκείνη την περίοδο μεγάλη ελληνική παράδοση, όχι μόνο εκείνη την περίοδο, ε, από τότε που η υψηλή πύλη διόριζε φαναριώτε σε διοικητικέ θέσει. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι εκεί το, ε, το, ελληνικό στοιχείο ήταν πάρα πολύ έντονο. Ο Ζάπας λοιπόν εγκαταστάθηκε στη Βλαχία και εντάχθηκε στην τοπική κοινωνία χρησιμοποιώντα ένα θα λέγαμε εκλεπτισμένο σύστημα δημοσίων σχέσεων. Φρόντισε να έχει πάρα πολύ καλέ σχέσει με του ηγεμονέ τη περιοχή αλλά και με του ηγούμενου των ελληνικών μοναστηριών οι οποίοι είχαν στην κυριότητά του τα μοναστηριακά κτήματα. Ακολούθησε λοιπόν την λογική και των, και των υπόλοιπων Ελλήνων και έτσι νίκιασε και εκμεταλλεύτηκε αυτά τα μοναστηριακά κτήματα τα οποία να πούμε ότι συγκεκριμένα βρισκόντουσαν στην περιοχή Γιαλόμιτζας κοντά στο Βουκουρέστι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο εθνικός μας ευεργέτης, πλούτησε από την εκμετάλλευση αυτών των κτημάτων, έβγαλε πάρα πολλά χρήματα, είχε πάρα πολύ μεγάλα εισοδήματα και ένιωσε την ανάγκη κάποια στιγμή να ευεργετήσει και τη χώρα του, και την Ελλάδα φυσικά, ε, αλλά και τη Βλαχία, γιατί και τη Βλαχία την ένιωθε πλέον σαν δική του πατρίδα, καταλαβαίνεις, τόσα χρόνια που είχε μείνει εκεί. Ε, ο κύριο αποδέκτης όμως των ευεργεσιών <coughs> συγγνώμη, ήταν η Ελλάδα. Ε, και η πιο εντυπωσιακή εκδήλωση της προσφοράς του ήταν το εγχείρημα αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Ευαγγέλης Ζάπας μαζί με τον ξάδελφό του Κωνσταντίνο, τι, τιμούνται ως εθνικοί ευεργέτες από το 1859, όταν μάλιστα ιδρύθηκαν τα Νέα Ολύμπια, μια έκθεση γεωργική, τεχνική και βιομηχανική, η οποία ορίστηκε να πραγματοποιείται ανά τετραετία. Αλλά την ίδια χρονιά, το 1859, ε, κατάφερε να αναβιώσει και τους Ολυμπιακούς αγώνες σε μια πλατεία της Αθήνας. Όχι, το ήξερες ότι τόσο παλιά αναβίωσαν ανα... οι όχι, Ολυμπιακοί αγώνες? Αυτό δεν πράγμα δεν είχε ότι είναι και από τον Ζάπα Εμεί ξέρουμε τον, πιέντερ, ναι. τον Pierre de κουμπέρτεν πολύ <laughs> αργότερα τη διεθνή Ολυμπιακή επιτροπή ε, γιατί από, ε, ε, αυτό το πράγμα μας είχαν δώσει δεν ήξερα ότι τόσο πολύ παλιά έχουμε το αυτό το Ήδες, ζάμι, λοιπόν... όπως δημιουργήθηκε. Θα τα πούμε παιδεύει. για το Ζάπη, γιατί είναι, είναι, το μέγαρο που έχει το όνομα του Ευαγγέλη Ζάπα. Λοιπόν, επίση, είπαμε ότι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνε αναβίωσαν, σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνε αναβίωσαν σε μια πλατεία τη Αθήνα το 1859. Όταν πέθανε το 1865, λοιπόν, ο Ευαγγέλη Ζάπα άφησε στη διαθήκη του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να διεξαχθούν και άλλοι αγώνε το 1870 και το 1875. Και μάλιστα αυτοί οι αγώνε διεξήχθησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο αναστήλωσε και, και αυτό αναστηλώθηκε με, με δικά του χρήματα. Οι Ζάπιοι Αγώνες, Αγώνε, αυτή η συγκεκριμένη που αναφέραμε, το 1859 λοιπόν, το, του το 1870 και του 1875 ήταν διεθνεί αγώνε, τέλειο μου. Γιατί δεν έλαβαν μέρο μόνο Έλληνες αθλητέ, αλλά έλαβαν μέρο και αθλητέ από όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία βοήθησαν, να πούμε ότι φυσικά έθεσαν τις βάσεις για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 που όλοι γνωρίζουμε, από τον Πιέντερ Κουμπερτέν και από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή που ιδρύθηκε το 1894. Επίσης χρηματοδότησε τη δημιουργία μεγάρου που φέρει το όνομά του και είναι το Ζάπιο Μέγαρο φυσικά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τους αγώνες ξηφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, ως κέντρο τύπου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του, 1800, του, συγγνώμη, του 2004, τους αυτούς που έγιναν εδώ στην Αθήνα σχετικά πρόσφατα, ενώ παραμένει μέχρι σήμερα κεντρικό εκθεσιακό χώρο. Να πούμε ότι και ο Ευαγγέλη και ο Κωνσταντίνο Ζάπα έκαναν πάρα πολλέ ευεργεσίε και στην α, ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Λάμποβο. Ε, έφτιαξαν, α, έκαναν πολλά κοινοφελή έργα και επίση δικό του έργο, δικό, δική του μάλιστα χορηγία είναι το Ζάπιο Παρθεναγωγείο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο και λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Να πούμε συγχαρητήρια για αυτού του ανθρώπου, πραγματικά ήταν Έλληνε. Ήταν Έλληνε και, και πονούσαν και... για την πατρίδα του. Και πραγματικά θα του θυμάμαι, θα μείνουν και αθάνατοι κιόλα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τιμηθήκαν αυτοί οι άνθρωποι και δώσαν όλη τη ζωή του για αυτό το πράγμα. Ε, θα μείνουν και αθάνατοι, πιστεύω. Κοίταξε, οι σημερινοί μα νομίζω άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφεληθεί από την Ελλάδα δεν νομίζω να κάνουν καμία ευεργεσία. Οι άλλοι, βλέπει ότι αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν στο εξωτερικό, έφυγαν εκτό συνόρων τη Ελλάδα, είχαν τον πόνο και επέστρεψαν τα λεφτά στην πατρίδα του για να κάνουν κάτι και να μείνουν. Πραγματικά μέσα στου αιώνε. Καλά, σε αυτό να πω ότι. Όχι να τα λέμε αυτά. Όχι να τα παίρνουν να φεύγουν έξω τα χρήματα. Ακριβώ. Γιατί πάρουν. τώρα οι σημερινοί τα παίρνουν και φεύγουν. Και είμαστε ]哈哈哈. στην αρχή τη εβδομάδα. Κάνουν <laughs> ακριβώ το αντίθετο από ό,τι πρέπει. Λοιπόν, τέλο πάντων, α μην μα πιάσουν οι κακέ <smot> <laughs>